Εμείς δεν έχουμε ειδικές γνώσεις να κατανοούμε τα ιατρικά θέματα. Άλλωστε, το αντικείμενό μου είναι η ποινική, ιατρική και εξειδικευμένη στην ευθύνη ιατρών. Παρακολουθώ, κύριε Χσούλα, όλη σας τη διαδρομή και θα έλεγα ότι δεν θα υπάρχει πολίτη που να αισθάνεται λιγότερο περήφανο από εσάς για όσα έχετε πει, για όσα έχετε κάνει και για όσα έχετε γράψει σχετικά με το θέμα της διαφθοράς και της διαπλοκής στη χώρα μας. Και θεωρώ ότι η παρουσία σήμερα εδώ είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Όλα όσα πείτε και όσα σε ερωτηθείτε και όσα απαντήσετε, πράγματι να πάνε σε ότα πολιτικών ακουόντων και όχι μη ακουόντων. Και το ελπίζω. Έχω μελετήσει και τα τρία βιβλία που έχετε γράψει, όπως και την έκθεση του 2013, νομίζω ήταν, των 103 σελίδων, εκείνο τον κόλαφο για τη διαφθορά και τη διαπλοκή στη χώρα μας. Την έκθεση που κάνατε των 103 σελίδων ως Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας. Την έχω μελετήσει σειρά-σειρά και καταλήξατε σε μία διαπίστωση ότι το θέμα της διαφθοράς και της διαπλοκής πρέπει να αποτελέσει, είπατε, το έχετε μπροστά σας, το είδα, είπατε, πρέπει να είναι εθνική υπόθεση. Με την έννοια ότι πρέπει να είναι εθνική υπόθεση, δίνετε τη διάσταση ότι αν δεν αποτελέσει εθνική υπόθεση, οδηγούμαστε σε καταστροφή. Λοιπόν, όταν ήμουν γραμματέας, μετά από μια μακρά πορεία και από αξιώματα που με τίμησε και το κόμμα μου αλλά και η πολιτεία, ξέρετε ότι εμπέδωσα πιο πολύ την απόφασή μου ότι θα πρέπει να λειτουργήσω ως πολίτης που ανήκω στην παράταξη που λέγεται Ελλάδα. Γιατί η πεποίθησή μου είναι ότι δικαίωμα του καθενός να ανήκει σε όποιο κόμμα και να αγωνίζεται γι' αυτό, αλίμον αυτό είναι το μεγαλείο δημοκρατίας, αλλά αν δεν έχει πρωτίστως στην παράταξη που λέγει Ελλάδα, κάτι δεν πάει καλά. Έτσι λειτουργήσα. Χωρίς βεβαίως πάντα να το εκπληρώνω πλήρως το καθήκον αυτό και να μην μεροληπτώ μέσα σε ένα φορέα που έχει κόμμουσα κομματικό. Στη Γενική Γραμματεία ήμουν πολύ περισσότερο ανεξάρτητος. Αυτό το βιλιαράκι που έχω εδώ μαζί μου είναι τα πεπραγμένα 2 χρόνια στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Είχε μέσα στοιχεία τα οποία δεν διαψεύσαν από κανέναν. Για ποιο λέτε, μου λέτε τη διαφάνεια προϋπόθεση δημοκρατίας. 2 χρόνια στην Γενική Γραμματεία. Α, μάλιστα. Λοιπόν, όπου γιατί έχω μπροστά μου ότι η φθορά των απώλειες εσόδων για το δημόσιο ανέρχονται στα 15 δις ευρώ το χρόνο. Το χρόνο. Με βασικό κέντρο στην προσπάθεια αυτή για τα μεγάλα κυκλώματα, τα οποία σας έστειλα και μια επιστολή χθες που μαστίζουν τον τόπο και σας παρακαλώ θερμά να το αντιμετωπίσετε όλοι μαζί το θέμα του λαθρεμπορίου των καυσίμων και των καυσίμων, της νοθείας των καυσίμων στις ένοπλες δυνάμεις. Είναι έτσι όπως ήταν και χειρότερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχετε βάλει 5 τομείς έρευνας. Λοιπόν, καύσιμα, καπνικά, τριγωνικές συναλλαγές, το XRI στις ροές και ακροές του καυσίμου που καπνίζει πάντα. Το παρακολουθούμε, κύριε Σούρλα, τα πάντα ό,τι έχετε κάνει και ό,τι έχετε προτείνει. Έγιναν 7 διαγωνισμοί, αλλά δεν μπορούσαν να βρουν ακόμα τα, πώς το λέμε, είχαν προβλήματα στις προδιαγραφές. Μάλιστα. 15-20 χρόνια ψάχνουμε να δούμε τον τρόπο αντιμετωπίσεως της νοθείας των καυσίμων, μάλλον της λαθρέας διακίνησης και της νοθείας. Δεν μας τιμά αυτό. Με ενοχλούσε πάρα πολύ όταν είμαι βουλευτής και άκουγα, δεν συμμετείχα σε κάποιες συζητήσεις. Δεν πειράζει, τώρα ό,τι και να λένε οι βουλευτές, θα τα περάσουμε σε αυτά. Μάλιστα. Όπως πέρασε και τροπολογία 1.200.000.000 έτσι σε μια βραδιά. Τι θυμάμαστε, για τα 2 μεγάλα διελιστήρια. Λάτσι και κύριο Βαρδινογιάννη. Τα συζητήσαμε και εδώ, στην προηγούμενη επιτροπή. Εγώ λέω και ονόματα. Ότι αυτή ήταν η δική μου η πρόθεση και όπως υπάρχει ένα θέμα για το φάρμακα. Έδωσα έναν αγώνα από τότε. Ξέρει και ο φίλος μου Σωμάρδας από το Χασλίνα Χαρτί και σε άλλους. Υπάρχουν φάρμακα τα οποία πουλιέται 1.000 ευρώ στη Γαλλία, 3.000 στην Ελλάδα ραδιοφάρμακα. Να σας πω ότι έχετε πει. Είναι 2 ραδιοσκευάσματα τα οποία εισάγονται, λέτε. Έχω μπροστά μου τη δήλωσή σας. 623 και 238 αντίστοιχα και χρεώνονται στα ταμεία, κύριε Σούλα, προσέξτε και να κρατηθούμε όλοι μας, 3.300 στο ένα από το 600 και 3.000 των 238. Χρέωση στα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας. Τα είπατε εσείς και επίσης προσθέτετε ότι έχετε μιλήσει στην ίδια δήλωσή σας για επίορκους και ασυνείδητους και πάσης φύσεως κυκλώματα που δεν οροδούν προοδενώς, ακόμα και αν πρόκειται για θέματα ζωής και θανάτου στον χώρο της υγείας. Ναι, για πέστε μου, κύριε Σούλα, μπορούμε να βοηθήσουμε σε κατάτη, πού να ψάξουμε για αυτούς τους επίορκους και τα κυκλώματα που είναι τόσο ασυνείδητοι που δεν σέβονται ακόμα και τη ζωή και το θάνατο των ανθρώπων. Να πω ένα ακόμα, ένα από τα ραδιοφάρμακα
που έχω μπροστά μου εδώ, ένα παρασκευάζεται στην Ελλάδα. Δεν έχει σημασία ποιο είναι τώρα, γιατί δεν είναι σωστό να λέμε έτσι. Σημασία έχει χρέωση στα ταμεία, αυτό έχει ενδιαφέρον. Εδώ πουλιέται 850 ευρώ και αν το εισάγει κανείς στο εξωτερικό, πουλιέται 250 ευρώ. Λάβατε. Άλλο ραδιοφάρμακο. Υπό δεκαπλάσιο. Διατίθεται εδώ 3.300 ευρώ, στο εξωτερικό 1.087. Δηλαδή 2.000 ευρώ παραπάνω. Το κομμάτι. Δίνεται ένας αγώνας από τότε στον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος, στον πρόεδρο της Εξάρτητης Επιτροπής Δημοσίων. Δημοπρασίας, πώς λέμε. Για δημόσια αναθέσεις. Αναθέσεις, έτσι δεν είναι. Δημόσιο σημάσιο. Δημόσιο ακριβώς. Λοιπόν. Και βέβαια και σε υπουργούς ενστάσεις και τα λοιπά. Έχω την πληροφορία ότι εξακολουθούν να παραμένουν. Εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό. Ενοχλεί και εμάς, κύριε Στούρλα. Το θεωρώ υποτιμητικό για το αξίωμα που είχα. Το θεωρώ υποτιμητικό για το αξίωμα το πολύ σημαντικό που φέρετε. Δεν μπορούν να μας αγνοούν, να μας περιφρονούν. Ούτε οι λαθρέμποροι, οι γνωστοί, άγνωστοι, έτσι, να λιμένονται το δημόσιο χρήμα. Σας τιμάει αυτό που λέτε. Ότι εμείς, ό,τι και να παρανομήσετε και να κάνουμε, θα έρθει διάταξη που θα κυκλοφορήσει. Σας τιμάει ιδιαίτερα αυτό που λέτε. Διαφορετικά θα έχετε προβλήματα. Τώρα, πώς αντιμετωπίζετε, κατά τη γνώμη μου, μόνο με τη σύμπτυξη ενός ενιαίου εθνικού μετόπου. Μάλιστα. Για μένα αυτό είναι το κυρίαρχο στην πολιτική, αλλά τουλάχιστον συνεννοηθείτε στα θέματα της διαφθοράς. Ωραία. Πέστε, αυτά είναι τα προβλήματα που έχουμε. Έχουμε απώλειες εισόδων. Συζητάμε όλοι μαζί και βάζουμε μπροστά μας ένα δρομολόγιο που να πατάξουμε τη διαφθορά. Που είναι γνωστή ή άγνωστη. Ακούστε να δείτε, είπατε 15 δις το χρόνο εσείς. Πώς? Ο κ. Ρακετζής, είπατε 15 δις το χρόνο κοστίζει διαφθορά στη χώρα μας. Ο κ. Ρακετζής τα ανεβάζει στα 20. Εγώ δεν λέω να εισπράξουμε τα 20, κύριε Σούλα. Ένα 20% να εξασφαλίζουμε από τη μείωση της διαφθοράς, η χώρα θα έχει κανένα ανάγκη από κανένα μνημόνιο. Εν πάση περιπτώσει, έχω στο γραφείο μου και έχω μελετήσει σοβαρά τρία συγγράμματά σας. Το τέλος της μεταπολίτευσης, η αναγέννηση του πολιτικού συστήματος που γράψατε το 2011, τη διαφάνεια προϋπόθεση της δημοκρατίας επίσης το 2011 και ένα τελευταίο για ένα πολιτικό σύστημα το 2013. Και εκεί διαβάζω το εξής εκπληκτικό, το οποίο με ικανοποιεί εμένα και σας τιμάει εσάς ιδιαιτέρως. Τίποτα δεν πρόκειται να χτιστεί στη χώρα αυτή και να αλλάξει, αν δεν κατανομαστούν οι υπεύθυνοι της χρεοκοπίας που κυβέρνησαν τα τελευταία 20 χρόνια. Πρέπει να μιλήσουμε καθαρά για να υπάρξει εξυγίανση, να καθαρίσουμε το παρελθόν, να μην το συγκαλύπτουμε και να μην το αναπαράγουμε. Μπορείτε να μας προτείνετε έναν τρόπο? Πώς είναι? Έναν τρόπο, αυτό που λέτε, που διαπιστώνετε, πώς θα το κάνουμε επιτέλους? Ξέρετε γιατί το λέω? Δεν δέχονται όλες οι πολιτικές δυνάμεις, κύριε Σουρλά, δεν δέχονται όλες οι πολιτικές δυνάμεις να συστήσουν το μέτωπο το οποίο προτείνετε και δεν δέχονται όλοι ότι έγιναν και αμαρτίες στο παρελθόν. Αυτό είναι το ερώτημα. Η χώρα μας δεν καταποντίστηκε και εθνικά ταπεινώθηκε και οικονομικά χρεοκόπησε έτσι, τυχαία. Ασφαλώς. Πράξεις και παραλήψεις. Εγώ μελέτησα όσο μπορούσα με τις γνώσεις που είχα, έγραψα και 2-3 βιβλία. Το τελευταίο είναι για ένα νέο πολιτικό σύστημα και είδα ότι υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα πράξεις και παραλήψεις. Και δεν βλέπω ότι μπορούμε να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο εάν λειτουργούμε μονομερώς κομματικά, στενά ιδεολογικά. Ναι, ναι. Όπως σας είπα για τα πετρέλαια. Όχι μόνο δεν βελτιώθηκε η κατάσταση, δυστυχώς, αλλά επιδεινώθηκε. Διότι έγινε η ρύθμιση, κύριε Πρόεδρε, στη Βουλή που τη διάβασα, τη γράφω στην επιστολή που σας έστειλα, που ευνοεί τη διακίνηση του λαθρέου πετρελαίου. Συγκεκριμένες διατάξεις. Μακάρι τη διαψεύσουν. Μάλιστα. Ότι υπάρχει ακόμα νοθεία στα καύσιμα των όπλων δυνάμεων, ζητήσω σας παρακαλώ από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να σας δώσει τα δελτία των χημικών αναλύσεων των καυσίμων των όπλων δυνάμεων που έγιναν μετά από παρέμβαση του ΣΔΟΕ από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Όσο αυτό δεν δείτε στη δημοσιότητα, εγώ έχω στοιχεία από άλλες πηγές. Πιστεύω, με μια επιφύλαξη το λέω, ότι συνεχίζεται η νοθεία στα καύσιμα των όπλων δυνάμεων. Μάλιστα. Και έλεγα τότε στους υπουργούς και αργότερα, κατεβείτε από ένα αυτοκίνητο που έχετε, πάρτε ένα λίτρο πετρέλαιο, πηγαίνετε το στο Γενικό Χημείο να το αντιμετωπίσουμε. Θέλω να πω δηλαδή ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα. Αλλά μπορούμε όμως όταν συνεργαστούμε χωρίς ιδιοτέλεια να πορευτούμε με αίσθημα ευθύνης, γιατί αυτά τα θέματα είναι εθνικά, δεν είναι προσωπικά. Μάλιστα. Τώρα, ποιος θέλει περισσότερο και λιγότερο, τα ξέρετε αυτά. Εγώ... Πάντως, συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να ξεκόψουμε με την πρακτική του παρελθόντος. Να αλλάξουμε νοοτροπία και σκέψη όλοι μας. Σαφώς. Ένα αυτό. Ας πω κάτι. Έχω ένα βιβλίο στα χέρια μου, το οποίο δεν. Το θυμάστε, το Ίδρυμα Ραγκοπούλου. Στο οποίο έχετε κάνει μια μελέτη εκεί σας, ένα άρθρο, όπως και ο κ. Κρεμαστινός. Λέει ο κ. Κρεμαστινός σε αυτό το σύγγραμμα
ότι κοιτώντας, λέει κανένας πίσω, τον 13 το είπε αυτό, όταν γράφει λίγο πριν μαζί σας στο σύγγραμμα αυτό, είναι το, η διαφθορά και η καταπολέμησή της από το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου, στο οποίο συμμετέχει ο κ. Σούρλας, κύριε Πρόεδρε, όπως και ο κ. Κρεμαστρινός μαζί με τον κ. Ρεκετζή και πολλούς άλλους. Λέει ο κ. Κρεμαστρινός, κύριε Σούρλα, κοιτώντας, λέει, τους δαπάνες της υγείας, τρομάζω για το εξής θέμα. Οι δαπάνες το 2000 ήταν 2 δις. Το 4 γίνονται 4 δις, 100% αύξηση. Και το 17 γίνονται, το 9 γίνονται 17 δις. Και διαρωτάτε, πού είναι αυτά τα 17 δις? Διότι ό,τι ο πληθυσμός της χώρας πολλαπλασιάστηκε, ούτε η ποιότητα της υγείας επίσης πολλαπλασιάστηκε. Πού είναι αυτά τα δις, διαρωτάται ο κ. Κρεμαστρινός, γιατί δεν τα βρίσκουν? Πήγαν σε λογαριασμούς, πήγαν στο εξωτερικό, πήγαν στο εσωτερικό, πήγαν σε κατασκευές διάφορου τύπου. Πού έχουν πάει τα λεφτά αυτά? Αυτό είναι το ερώτημα, λέει, για μας πλέον, τους πολιτικούς και τους πολιτικούς ηγέτες. Πού πήγαν τα χρήματα στην υγεία? Συμφωνείτε με τον κύριο Κρεμαστρινό ότι πρέπει να βρούμε πού πήγαν τα λεφτά? Είναι ένας έγκυρος συγκεκριμένος επιστήμονας, συνεργάστηκα μαζί του, ήταν και υπουργός υγείας, αντικειμενικός άνθρωπος. Κύριε Πρόεδρε. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Αλλά όμως εγώ δεν μπορώ να απαντήσω τώρα που πήγαν τα χρήματα αυτά. Όχι, αλλά έχουν βάσει αυτά τα ερωτήματα ως αγωνία του ενός πολιτικού που διατέλεσε υπουργός υγείας. Και αυτό προς διερεύνηση είναι. Μάλιστα. Ακριβώς προς διερεύνηση. Επίσης, εδώ στο σύγγραμμα αυτό, κύριε Σούρλα, πραγματικά είναι κανένας να θαυμάζει το έργο σας. Διότι αν δεν ήξερε κάποιος ότι ανήκετε σε ένα συγκεκριμένο κόμμα, θα λέγατε ότι πράγματι ανήκετε στο κόμμα της πατρίδας, όπως είπατε πριν. Και κάνετε μία διαπίστωση που λέτε ότι. Τη θεωρώ εκπληκτική πραγματικά, δηλαδή θέλω να την υπάρξει πρακτικά καταχωρημένη. Εν κατακλείδη, διαφθορά σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς. Όπου υπάρχει πολιτική βούληση, δεν υπάρχει διαφθορά. Και όταν υπάρχει διαφθορά, δεν υπάρχει πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση της. Ασφαλώς έτσι είναι, λέτε. Το πιστεύω απόλυτα αυτό. Θα μπορούσα να συμπληρώσω αν δεν υπάρχει επαρκής βούληση. Επαρκής βούληση. Άλλο το βούληση και άλλο το θέλω. Διαφέρουν τα πράγματα. Το θέλω είναι διαφορετικό. Το επιθυμώ, μάλλον. Μάλιστα. Κι άλλο το βούλομαι. Έτσι αποφασίζω να κάνω κάτι διαφορετικό πράγμα. Δεν υπήρξε πολιτική βούληση και επειδή θέλω να είμαι αντικειμενικός, εκτίμησή μου είναι δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Γι' αυτό γίνεται και θηριώδης. Εγώ όταν τιμήθηκα σε μια εκδήλωση σαν γραμματέας, είπα ότι αυτό είναι το θέμα και προς το παρόν βλέπω ότι δεν υπάρχει η επαρκής πολιτική βούληση. Μάλιστα. Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το επιδιώξουμε. Πάλι συμφωνώ μαζί σας από και κοινό. Να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας και τα αγγυλωμένα ιδεολογικά ζητήματα. Έχετε δίκιο απόλυτο. Έχει στο κοινοβούλιο, εδώ στην Ολομέλεια, κύριε Σούρλα, από τους δύο αρμόδιους υπουργούς, πριν από τη μέρα που συζητούνταν στην Ολομέλεια η πρόταση για σύσταση της παρούσας επιτροπής, αναφέρθηκε ένα ποσό το οποίο θεωρείται ηλικιώδες. Καλά, είπαμε ηλικιώδες ήταν το ποσό για τα εξοπλιστικά της Μίζας που υπερβαίνουν τα 150 δις. Είπαν για ένα ποσό και ο κ. Ξανθός και ο κ. Πουλάκης, το μαύρο χρήμα στην υγεία τις τελευταίες δύο δεκαετίες υπερβαίνει τα 85 δις. Όχι ως αξία δαπάνες, το μαύρο χρήμα που διακινήθηκε κατά το τραπέζι. Είναι δυνατόν να είναι τόσο μεγάλο ποσό? Είναι δυνατόν να είναι τόσο μεγάλο ποσό στην υγεία, 85 δις μαύρο χρήμα? Ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει. Τόσο μεγάλο. Αυτό το νούμερο δεν το γνωρίζω. Είναι μεγάλο πάντως το πρόβλημα. Το θεωρώ κάπως υπερβολικό. Είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο ο χρηματισμός των γιατρών, το φακελάκι. Μοιάζει σαν αθεράπευτο. Μόνο το φακελάκι, δεν είναι η προτιμολόγηση των φαρμάκων, των εξοπλισμών. Οι προμήθειες υπάρχουν. Σας είπα ότι τότε ως υπουργός και τώρα παρακολουθώ. Όταν βρίσκει διαφορετικές τιμές στρατιωτικά νοσοκομεία, στα νοσοκομεία του Υπουργείου Παιδείας, τα δύο, και στα κρατικά και στα ιδιωτικά θεραπευτήρια, και να πάρει ευχή, τι θέλει δηλαδή? Να πάρουμε τις τιμές από το εξωτερικό, καταρτήσουμε να ένα πίνακα. Να πάρουμε τις τιμές από κάθε ένα από αυτά τα ιδρύματα, να τις βάλουμε στη διάβια, να τις αναρτήσουμε στο διαδίκτυο. Και πώς αγοράζεις το φάρμακο, κύριε Σούλα, από το εξωτερικό? Ξέρω, με το ποσοστό κέρδος και το πάρεις. Και το δίζερα εδώ. Πολύ ωραία. Αυτό πρέπει να προχωρήσει. Το είδα, αυτή η ιστορία. Το είδα την πρότασή σας αυτή, ότι είναι και δήλωση και παλιότερη και συμφωνώ μαζί σας απόλυτα. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Και από εκεί πέρα βεβαίως. Ναι. Έγινε τώρα τελευταία. Κύριε Σούρλα. Κύριε Σούρλα. Τελευταία ψηφίστηκε νόμος από την Ολομέλεια με μεγάλη. Νομίζω και με πολλά κόμματα συμφώνησαν για την ενιαία τιμή. Σήμα προμήθειας για τον χώρο της υγείας. Νομίζω θα αποδώσω. Θα το δούμε στην πράξη. Τώρα, όταν έγινε ο πληστηριασμός το 2014 του Ρίκου Δινάν. Κάνατε μια πολύ σκληρή δήλωση. Θέλω να την αναγνώσω μόνο τρεις σειρές για να καταγνωρίσετε πρακτικά. Λέτε, εγώ εισηγήθηκα με νόμο το 1992 την ίδρυση του Ρίκου Δινάν και ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα έχει αυτή την κατάληξη. Ακούστε τώρα. Εκτιμώ ότι υπάρχουν ευθύνες για πράξεις και παραλήψεις και της διοίκησης
και των πολιτικών προϊσταμένων και ευθύνες πρέπει να αναζητηθούν και να επιβληθούν και Ρώσεις. Ποιοι ήταν οι πολιτικοί προϊστάμενοι, κύριε Σούλα? Όχι ήταν. Έρχομαι εδώ προετοιμασμένος να πω, γιατί είναι μια δύσκολη δική μου παρουσία, δεν είναι τόσο απλό πράγμα, ούτε η βιολογική μου ηλικία το επιτρέπει, ούτε η κοινοβουλευτική μου πορεία για λάθη και η επιστημονική μου, έτσι, το επάγγελμά μου. Βασανίστηκα και είπα, εντάξει, ξέρω κάποια πράγματα. Είναι έτσι όμως ή είναι αλλιώς? Μάλιστα. Μπορώ εγώ να αποδώσω ευθύνες στην πολιτική ηγεσία ή στη διοίκηση ή να επιμερίσω αυτήν μόνο της ηγεσίας ή μόνο της διοίκησης ή κάποιοι περισσότερο ή κάποιοι λιγότερο? Κουβέντιζα με τον εαυτό μου και είπα ότι αυτό θα είναι πολύ επιπόλαιο. Ξέρετε, είναι η θέση της ευθύνης. Δεν είναι τόσο απλό πράγμα να αποδώσεις ευθύνες χωρίς να υπάρχουν σε κάποιους ανθρώπους που μπορεί να δώσουν αγώνα στη ζωή τους. Πολύ καλό και να τους πληγώσεις. Πριν όμως είπατε... Λέω, αυτό είναι, κύριε Λάπα, είναι θέμα δικό σας. Ναι, ναι. Εγώ το καταλαβαίνω. Τότε, ανέδειξα το πρόβλημα. Πραγματικά λυπήθηκα. Λέω, ένα νοσοκομείο αυτών των προδιαγραφών και των προοπτικών παροχής υπηρεψιών υψηλού επίπεδου μπορεί να φτάσει εκεί που έφτασε? Με στεναχωρούσε αυτή η ιστορία. Τώρα, βέβαια, εσείς καλά κάνετε και κάνετε την Επιτροπή. Αυτές οι σκιές πρέπει να φύγουν. Αυτό το κεφάλαιο πρέπει να κλείσει και να δοθεί το μήνυμα στον όποιον μελλοντικό ηγέτη και κυβερνάει αυτή την ταλέπορη χώρα και σε όποιον αναλαμβάνει θέσεις πρόεδρο ευθύνης, ότι πρέπει να τις αναλάβει. Μάλιστα. Να τις αναλάβει. Μάλιστα. Και όταν ορκίζεται, να ορκίζεται. Να σέβεται τον εαυτό του πρώτα. Και κάποιους άλλους οι οποίοι αγωνίζονται να βγάλουν το μεροκάματο και δεν μπορούν να το βγάλουν το μεροκάματο. Εδώ δεν είχα έρθει εγώ ή εσείς απλά και μόνο να εκπροσωπούμε το λαό, να υπηρετούμε το λαό. Να βασανιζόμαστε, να μην συμβιβαζόμαστε και να προχωρούμε. Είναι πολύ σημαντικό το έργο το οποίο κάνετε, το παρακολουθώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πιστεύω θα τα καταφέρετε. Αυτό το... Μια τελευταία ερώτηση, πρώτη-τελευταία, κύριε Πρόεδρε. Το Ερίκος Δινέαν, κύριε Σούρλα, είπατε ήταν ακόσμα και το ξέρουμε όλοι ότι είναι ένα πολύ υψηλού τεχνολογικού επίπεδου και νοσηλευτικού επίπεδου. Αυτοί αγωνίζονται οι γιατροί να πάνε να κάνουν ειδικότητα στο Ερίκος Δινέαν. Και βάζουν και μέσον κιόλα να κάνουν. Άρα λοιπόν είναι υψηλού και επιστημονικού και εκπαιδευτικού έργου. Κάποια περίοδο το Ερίκος Δινέαν είχε μια αντιδικία με έναν τραπεζίτη, με μια τράπεζα. Δεν διανοούμε ότι αν ήσασταν υπουργό εσεί, δεν το διανοούμε εγώ προσωπικά. Διαβάζοντας όλη τη διαδρομή σας και διαβάζοντας τα βιβλία σας, δεν διανοούμε να ήσασταν εσείς υπουργός υγείας και να μην κάνατε οτιδήποτε για να υποστηρίξετε αυτό το κοινοφιλές ίδρυμα. Θα έπρεπε ο κάθε πολιτικός προϊστάμενος να υποστηρίξει τα συμφέροντα αυτού του ιδρύματος? Εγώ τώρα μπορώ να πω ότι θα το έκανα εγώ και δεν το κάνανε οι άλλοι. Ο, δεν εντεύω ότι το κάνανε οι άλλοι. Εγώ απλώς κάνω ένα συλλογισμό τώρα. Ξέρετε, δεν ξέρω τι θα έκανα κι εγώ. Γιατί ο άνθρωπος στην πορεία... Για εσάς είμαι σίγουρος ότι θα κάνατε, κύριε Σούλα. Γιατί ο άνθρωπος στην πορεία... Είμαι σίγουρος ότι θα κάνατε. Γιατί ο άνθρωπος στην πορεία παθαίνει. Γιατί αγωνιστήκατε για το δημόσιο συμφέρον, αυτό θα ήταν ο λαμπρός, όμως... ο οδηγός και ο πυρσός στη σκέψη σας. Θα ήταν άδικο πάρα πολύ και δεν κρύβω ότι έχω και μια ανθρώπινη σχέση που βαραίνει στην κρίση μου. Την κατανοούμε. Την κατανοούμε απολύτως. Δεν μπορώ να πω ότι εγώ τους ξέρω σαν πολιτικούς που λειτουργούσαν με αίσθημα ευθύνης και που έχουν τιμηθεί από τον λαό κατ' επανάληψη. Πώς μπορώ να αποφανθώ εγώ τώρα ότι αδιαφόρησαν, ολιγόρησαν? Μπορεί και να το έκαναν. Άλλωστε γι' αυτό είστε εσείς εδώ. Στην ιστορία της πολιτικής στην πολιτική ιστορία και της Ελλάδας και του κόσμου, κύριε Σούλα, ξέρετε, πολλοί πολιτικοί έχουν τιμηθεί με θηριώδη ποσοστά εκ μέρους του λαού. Δεν την τίμησαν πάντα. Άρα αυτό έχει εξαιρέσεις. Αυτό είναι ο κανόνας που λέτε, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις. Μια τελευταία ερώτηση. Θα σας διαβάσω κάτι. Στη διοίκηση που ήταν εκλεγμένη στο Ερίκος Δινέαν, έρχεται μια μέρα μια επιστολή που λέει το εξής. Κύριοι, πρέπει να παραιτηθείτε γιατί είναι η επιθυμία αυτή του κυρίου Σάλα, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς. Πώς θα το εκλαμβάνατε? Έρχεται μια επιστολή που λέει από πού θα πιθανολογείτε να έρχεται? Προφανώς από την τραπεζίτη. Έτσι, αυτό δεν πιστοποιείτε? Η επιθυμία της τράπεζας είναι να παραιτηθεί. Η τράπεζα δεν έχει καμία οργανική σχέση με το Ερίκος Δινέαν. Το Ερίκος Δινέαν έχει σχέση με τη διοίκησή του, με τον Ερυθρό Σταυρό και με το Υπουργείο Υγείας, το οποίο έχει την εποπτεία δια τριών προσώπων, μάλιστα από το οποίο το ένα είναι αποκλειστικά για την οικονομική ευθύνη, την οικονομική διαχείριση του Ερίκου Δινάνου. Ένας εκ των τριών. Και έρχεται μια τέτοια επιστολή, κύριε Σούρλα, και παίρνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Φανταστείτε να είστε τώρα μέσα ένα μέλος συμβουλίου του Ερίκου Δινάνου. Μια επιστολή που να λέει επιθυμία του κυρίου Σάλα, που δεν έχει καμία σχέση απολύτως με τον Ερίκου Δινάνου, είναι επιθυμία να παραιτηθείτε. Πώς θα το εκλαμβάνατε? Εγώ πιστεύω ότι πρέπει οποιοδήποτε πολιτικός, πολίτης φυσικά και πολιτικός, να κινείται μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας.
Θα το δείτε αυτό εσείς, αν πραγματικά κινήθηκε. Σας λέω ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα να στείλει τέτοια επιστολή κανένας. Ούτε ένας διοικητής, ούτε ένας προϊστάμενος. Οποιοσδήποτε διοικητικός, ένας φορολογικός ελεκτής. Τα κινείται στα πλαίσια της νομιμότητας και της ηθικής στην πολιτική. Αυτό λέτε ότι εμφορείται από αισθήματα ηθικής. Μια παρένθεση κάνω, αν μου επιτρέπεις, Πρόεδρε. Έχω την ευκαιρία να πω κάποια πράγματα σήμερα. Ότι αυτό το οποίο λείπει, εγώ πιστεύω στην αριστοτελική αντίληψη περί πολιτικής, ότι πάει μαζί με την ηθική. Αυτό που λείπει και χρειάζεται να επαναφέρουμε, εσείς και όλοι οι άλλοι εμείς, είναι η ηθική στην πολιτική. Να καλλιεργήσουμε ηθική συνείδηση, που είναι ένας σπουδαίος ελεγκτικός μηχανισμός. Αυτός καθοδηγεί τον άνθρωπο. Ούτε το θετικό δίκαιο. Συμφωνούμε απολύτως. Ούτε το γραπτό δίκαιο. Έτσι. Το εθιμικό δίκαιο. Το φυσικό δίκαιο είναι αυτό που είναι και η πηγή του θετικού δικαίου. Και η συνείδηση είναι το κυρίαρχο στοιχείο. Αν δεν έχει συνείδηση ο πολιτικός, όποιος πολιτικός και πολίτης, δεν προχωράει τόπος. Επομένως, Πρόεδρε, θέτουμε και θέμα παιδείας. Να καλλιεργήσουμε την εθνική συνείδηση, το ήθος στην πολιτική και να επαναφέρουμε την ηθική στην πολιτική. Τώρα είπατε κάτι, το οποίο, είπατε κάτι, κύριε Σούρλα, το οποίο είναι εξαίρετο. Ξέρετε γιατί? Αυτό το είπε πρώτος στην ιστορία της ανθρωπότητας ο Απολλώνιος ο Ρόδιος το 380 π.Χ. Όποιος διαχωρίζει την πολιτική από την ηθική, δεν θα κατανοήσει και δεν θα απολαύσει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Το είπατε τώρα με υπέροχο τρόπο. Όμως, εγώ θα επιμείνω όμως αυτό. Γιατί αυτό το έγγραφο αποτελεί ένα δημόσιο έγγραφο, κύριε Σούρλα, και το θεωρώ ότι είναι όχι μόνο προσβλητικό, όχι μόνο εξευθελιστικό για το πολιτικό προσωπικό της χώρας, αλλά και σαν δικηγόρος τόσα χρόνια που είμαι, πολιτικός δεν είμαι, μερικά δύο χρόνια είμαστε, εμείς δεν είμαστε επαγγελματίας πολιτικοί. Θέλω οπωσδήποτε την άποψή σας, αν μπορεί ένας υπουργός υγείας να παρεμβαίνει κατά τέτοιο τρόπο υπέρ των συμφερόντων ενός ιδιώτη, μιας εταιρείας ιδιωτικής, εις βάρος ενός κοινοφελού ιδρύματος. Αν θέλετε, καταλαβαίνω την ανθρώπινη στάση σας και την ανθρώπινη δέσμευση. Την κατανοώ. Πάω γενικότερα. Κανένας υπουργός και κανένας πολιτικός, ιδιαίτερα ο εκλεγμένος, δεν έχει το δικαίωμα να μην κινείται στα πλαίσια του νόμου και της ηθικής στην πολιτική. Συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα αυτού του είδους η επιστολή αποδεικνύει ή αναδεικνύει άνθρωπο ο οποίος δεν κινείται στο πλαίσιο της ηθικής και της νομιμότητας. Κρυθή. Κύριε Πρόεδρε, είχα δεσμευτεί. Ναι. Στη αποφορά μας αρκεί. Εδώ με πολύ περίσκεψη τι θα πω. Είναι όχι δύσκολη θέση μου, υπεύθυνη η θέση μου. Ναι, ναι. Κύριε Πρόεδρε. Είχα δεσμευτεί από την αρχή ότι αντίγραφα αυτού του βιβλίου του κυρίου Ρακιτζή, του κυρίου Κρεμαστινού και του κυρίου Σούρλα. Θέλω να καθίσω στα πρακτικά, γιατί τιμούν και τους άντρες συγγραφείς τους, τιμούν και το πολιτικό προσωπικό που εκπροσωπούν οι ίδιοι τουλάχιστον και τιμούν και την Επιτροπή. Ωραία, θα το καταθέσετε, θα το πρωτοτυπήσουμε. Λοιπόν, κυρία Χριστοφιλοπούλου, έχω επισημάνει τις εργασίες τους, μερικές σελίδες είναι. Παρακαλώ.